Κυρίες και κύριοι, θέλω να δώσετε ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα. Πάμε λίγο. Καλά, δεν θα δούμε στην κύριε Βασίλη Τσίγα. Ευχαριστώ. Να σε καλά, φίλε. Ευχαριστώ που θες. Γεια σας, τι κάνετε. Πώς είστε. Μα κάτι σκοτωθώ με αυτό το καλώδιο. Ασύρματο δεν είχαμε λεφτά, ε. Όχι. Τα ανακρίσει. Μην πειράζει, μην ξέρω. Ευχαριστώ και αυτό. Για πείτε τι γίνεται, πώς πάτε. Καλά, περάτε καλά. Δεν είναι γαμάτες οι παραστάσεις στάντα. Όχι, δεν είναι τέλειες, δεν είναι καταπληκτικές. Για σας. Το κοινό. Για το μαλάκα με το μακούτσι εδώ πέρα. Ειδικά κάτι τέτοιες στιγμές, καλή ώρα που λες κάτι και περιμένεις να υπάρχει μια αντίδραση και τελικά. Το μοναδικό που υπάρχει αυτή είναι νεκρική σιγή. Ναι, ναι, καλά τώρα. Νεκρική σιγή και βλέπεις περίπου τα μάτια που σε κοιτάνε και περιμένουν να αποδώσεις, να πεις τα αστεία και εσύ το μοναδικό πράγμα που σκέφτεσαι και κοινό είναι το πώς τι κάνω εδώ πάνω, πω, δεν το έχω καθόλου γιατί, πω, δεν είμαι καθόλου αστείος, ρε, πως την πω, πως σημασία. Κοίτα, δεν ξαφιά παίζω το κινητό της, ρε, φίλε. Σαν να κάνω σεξ, ένα πράγμα. Εγώ έρθει σε πολλές παραστάσεις stand-up. Πάντα ήμουν από τη δική σας πλευρά. Είναι μόλις η δεύτερη φορά που είμαι αυτή από εδώ. Είναι πολύ εύκολο το κοινό, παιδιά. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να κάνεις συνάση εδώ πάρα, κύριε, γιατί εκτίθεσαι. Δεν υπάρχει τίποτα γύρω σου. Τίποτα απολύτως. Να τραβήξει την προσοχή σας. Είσαι μόνος σου. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, να το κοιτάξει λίγο μετά να δεις τον άλλο να πεις α, υπάρχει ο μαλάκας εκεί πέρα που υποτίθεται πρέπει να με κάνει να γελάς. Ας τον ακούσω ένα λεπτό. Είμαι μόνο εγώ, το μικρόφωνο και αυτό το καμένο σκαπό. Σε όλες τις παραστάσεις stand-up που έχω δει στη ζωή μου, είτε live είτε στο ίντερνετ, πάντα υπάρχει ένα καμένο σκαμπό και ποτέ κανένας δεν το χρησιμοποιεί. Ποτέ κανένας. Είναι απλά κάθεται και ένα σκαμπό, δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης. Τζάμπα λεφτά, αντί να τα μαζέψουμε να μας πάρουν ένα σήμα το μικρόφωνο, εμείς σκοτωθούμε εδώ πέρα να το κάνουμε. Κάθε να ξοδεύουν σε ένα σκαμπό το οποίο δεν έχει καμία απολύτως χρήση. Αν είναι ποτέ να τώρα, εντάξει, δεν πειράζει. Αριστερή κυβέρνηση ανέβηκε τώρα. Δεν ξέρω ποια θα πάρει. Θα σας μάθουν πώς εξοδεύετε τα λεφτά σε τόσο αριστερό, ο καινούριο, ξέρετε, ο πάνω ο καμένο. Φύσα αριστερός, είμαι πολύ μικρός. Πάρα πολύ. Ναι, λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο. Είναι τρομακτικό να κάνεις stand-up, πραγματικά. Βέβαια, μεταξύ μας τώρα, όσο τρομακτική αν είναι αυτή η εμπειρία, δεν συγκρίνεται με την πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου. Ούτε καν πλησιάζει, γιατί η πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου ήταν το ταξίδι στα ταχύτητα μου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το οποίο απόφαση μάλλον μια γκόμενα που σταθμίζει το πουλί μου και είμαι ανάμεσα στις μάρες, κατσαρές, τρίχες. Τέλος πάντων πήγα στο σούπερ μάρκετ, πήγα τα ξυλιστικά μου, γύρισα σπίτι, τσιτσιδόθηκα, μπάνιο απέναντι τον καθρέφτη, θαύμασα και τον αντρισμό μου, τράβηξα και μια γρήγορη, τα κοράκια καταλαβαίνουνε. Και τέλος πάντων έβαλα τον αφρό, τσιμώ πάνω, παίρνω το ξηρά, θα αρχίσω και αρχίσω και ξύρισω, ξέρετε, στρίχες πρέπει πάνω από το πουλί. Μας κάτι πρόκειται σαν λύση στην ανατομία, όλοι και όλες την ξέρετε. Μην σας πω ότι τα κορίτσια και κάποιοι άντρες την ξέρετε και καλύτερα από εμάς, γιατί εμείς τη βλέπουμε από πάνω όλη την ώρα. Εσείς τη βλέπετε και αφάς. Ξέρετε λίγο καλύτερα τι γίνεται. Τέλος πάντων, ξεκινάω, ξερίζω, όλα με χαρά, τέλεια. Κάποια στιγμή τελειώνω από πάνω. Πρέπει να πάω από κάτω. Έξω από κάτω. Είναι ξέρετε και το κομμάτι που κρέμονται, γιοντάνε μέσα σαν με ένα ρητιδιασμένο δέρμα. Ξέρετε, το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να βάζει το κουμπίσει, γιατί είναι και πάρα πολύ λεπτό. Δηλαδή, πρακτικά βλέπεις από μέσα τι γίνεται εκεί πέρα. Και ξέρεις, το ξεκάθαρε. Πώς τι πώς διάλογο κάνω αυτό το πράγμα. Αλλά είναι πάρα πολύ. Α το λέω, αστυχέ το. Εντάξει, καλά είναι και τώρα, καλά κάναμε. Οκ, κομπλέ. Καθαρίζουμε, το κοιτάω. Έχετε δει κάτι τέρμα φαλακού τύπου με τεράστιο μουσο από κάτω. Είχα κάνει το πολύ μου το τζιμ παμούσι. Πραγματικά το βλέπω, λέω μαλάκα, εντάξει, δεν γίνεται, δεν χαμάω που δεν χαμάω, θα το δει κατά λάθος, είχα ακόμα αυτό το πράγμα, πάει τα κέρια και θα σηκωθεί να φύγει. Οπότε άντε πάλι, πάμε την αρχή, πάλι το αυτό, ξεκινάω, ξαναπλησιάζω, τίποτα ρε, πως τι πάνε να κάνω, στο διάλο, πως το κάνω, πραγματικά δηλαδή, γιατί είναι δύσκολο, λέω, οκ. Αυτό είναι πιο δύσκολο από το φαίνεται. Οκ, λέω, εντάξει, κομπλέ, το έχουμε. Παίρνω λοιπόν ξηράφινο ένα χέρι, παίρνω το άλλο χέρι το πουλί μου, κάνω μια έτσι. Εντάξει, δεν έφτασε μέχρι πάνω. Και με το ξηράφινο το πουλί μου και λέω, έχετε δει κάτι ταινίες που έχουν πάρει στον τύπο από πίσω και ένα μαχαίρι εδώ πέρα και δεν κάνει και παλαιό. Αυτό είναι ακριβώς πίσω από τα κάτω στο πουλί μου, αλλά κάτι δεν ξέρω. Θα το κουμπίσω και τα τρίγες πέρα από κάτω, πάει στο πουλιά. Κάτω, βάζει το διαλόγιο, κάτι κάπου στην τόλη στο
θέλεμα κάπου στο πλησιάζει, κάνει 25 τα μανάδε εκεί πέρα, κάνει 5 ροσοφιέ, κάτι θα κάνει. Πέρα και δύο κεφαλικά. Ή τρέχει μόνο ανάμεσα από τα χέρια του πουλιά. Πραγματικά μπορεί αυτό σαν μουστάκι. Ξέρει που είναι έτσι και δεν ξέρει να κάνει. Οπότε κάθομαι εκεί πέρα, κάθομαι και τεχνική λεπτομέρεια. Εδώ πέρα τώρα φορά θα ακού. Και τον πάγκο που μικροφάγει, αλλιά το έκανα αυτό το πράγμα την πρώτη φορά. Και όπω το έκανα. Δεν χρειάζεται πλέον. Όπω το έκανα. Πολύ μικρό το δωμάτιο, αρχίζω και υδρώνω. Πάρα πολύ. Τώρα μιλάω για υδρώτο. Έτσι καταλαβαίνετε. Εδώ κοντεύω να χάσω τη ζωή μου. Φορά γυαλιά και τα γυαλιά πέφτει ο υδρώτο πάνω στη γυαλιά. Οπότε πραγματικά που μου δεν βλέπω τι να τι κάνω. Και κάθομαι εδώ πέρα και υδρώτα και. Μου πήρε μια μισή ώρα, τρεις μαλακίες και πέντε κεφαλικά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.